Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα στο Wii Sports ή στο Wii Sports Resort, δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε ακόμα. Έχουμε και το Gamepad Viewer σήμερα μαζί μας, οπότε μπορείτε να δείτε, ξέρω εγώ, μακάρι να υπήρχε τέτοιο πράγμα για το Wii. Και το σπάτι μου πάνω. Wii Sports Resort, baby! Έχω κάνει αρκετές δοκιμές για να κάνω αυτό το βίντεο. Οπότε, ελπίζω αυτό το βίντεο να πάει μια χαρά. Ας αρχίσουμε! Λοιπόν, φορτώνει. Και φτάσαμε, γάμο! Λίγο για wakeboarding. Πάντα χρειάζομαι wakeboarding. Τσεκάρια το Wii Remote, μόνο που δεν χρησιμοποιώ Wii Remote. Αυτό που γίνεται σήμερα. Θα παίξουμε το τυχερό μου μη σε αυτά τα θέματα. Τον Gibby. Τον Gibby από το iCarly. Intermediate, διότι έχει φτάσει το πιο ψηλό σκορ, 119. Και πάμε, γάμο. Let us go. Να πάμε να πούμε την μπόσα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε. Μπράβο, Gibby! Δεν περίμενα να ήσουν τόσο επιτυχημένος. Στο iCarly είσαι ένας τελείως αποτυχημένος. Σοβαρά. Wow, αυτό πάντως ήταν καλό. Θα άκουσα τέλος πάντων κάπου 10-11 πόντους. Πάμε, γαμώ το κέρατό μου. Ωχωχω, ρε Gibby, πώς θα πας, ρε μαλάκα. Γεια σου, ρε Gib. Γεια σου, ρε Gibby Gibson. Με τη Gibson την κιθάρα σου. Λέω ότι η μαλακία μου ήρθε στο κεφάλι. Και 3. Και 0. Και 8. Και 9. Βλέπετε πόσο πρωταθληταράς είναι ο Gibby. Και 10, γαμώτιν! Και 15! Βλέπετε πόσο πρωταθληταράς είναι. Άι. Την ώρα που λέγαμε πως είναι πρωταθληταράς, πήγε και χτύπησε τον γκολ του πάνω σε αυτό... μαλακίδιο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, καλά τα πήγε με τις στιγμές. Εγώ έχω την εντύπωση πως ο Κένταλ είχε έναν παραπάνω μόνο. Τώρα δεν θα παίξουμε wakeboarding, θα παίξουμε air sports και πιο συγκεκριμένα skydiving.
Ελπίζω να δω κανένα όνομα τώρα. Να το σβρε παιδιά, ο Γκίμπι και είναι έτοιμος να πέσει κάτω. Ο Λόγκαν! Έλα Λόγκαν, κάνε ό,τι μπορείς γαμώ την... Έλα! Έλα ρε, δεν κάνεις τίποτα γαμώ... Γαμώ το πούτσο σου! Ο Σπίλμπεργκ! Και ο Αϊνστάιν! Αλλά δεν έχει ξαναπάει αυτό. Μιλάω σοβαρά τώρα. Νιώθω λίγο και πέφτω από το Battle Pass του Fortnite. Που by the way τώρα έγινε και μια μαλακία και μισή. Τώρα φαντάζεστε τον αληθινό Γκίμπι να πέφτει από αεροπλάνο έτσι όπως πέφτει τώρα. Εγώ δεν μπορώ. Είναι τόσο χοντρός που μιλάμε, δεν μπορεί ούτε καν να τρέξει. Έλα Κένταλ, γρήγορα, 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 γρήγορα! Έλα ρε Κένταλ, γαμούτι! Αϊγα μου! Ελπίζω να δουλεύει ακόμα το Gamepad Viewer. Και είναι το λευκό μου, θα τον ανοίξω να μην αγωνείται εδώ πέρα. Έλα, 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 έλα να πιαστούμε. Περισσότερες φωτογραφίες που έχω βγάλει ποτέ στο βίντεο. Τέλεια. Για να δούμε, δουλεύει το Gamepad Viewer. Τέλεια, το δείχνει ακόμα. Και αυτό εδώ ήταν ένα μικρό overview του παιχνιδιού. Και τώρα επειδή το ξέρω πως πολλοί από όσους θα θέλετε να με δείτε να φτιάχνω μη, να με δείτε πόσο καλά τα φτιάχνω, είμαι κυριολεκτικά καλλιτέχνης, θα φτιάξω και ένα μη. Οπα, με πιάνει αυτό τώρα, για να δω. Ναι, με πιάνει. Πάμε να φτιάξουμε ένα μη. Να δούμε λίγο ποια είναι η διαδικασία της δημιουργίας ενός χαρακτήρα. Να τα όλα μας τα μυάκια. Ο Spencer, ο PewDiePie, ο Davey, ο Gibby, ο James Charles. Για κάποιο λόγο τον ονόμασα James Charles, λογικά λόγω του περιορισμού στα γράμματα. Ο Josh Swanson, ο Peter Griffin, η Carly Say, ο Logan Mitchell, ο Kendall Knight, ο James Diamond και ο Carlos Garcia. Αν θυμάμαι κάτι
Το όνομά του είναι Πίτα Μπράς. Πάμε να φτιάξουμε πάντως ένα μη. Οτιδήποτε μη. Δεν με νοιάζει, μη θα είναι. Τέλος πάντων. Ας φτιάξουμε λοιπόν. Τον Σλέντερμαν. Είναι καραφλός. Όχι. Είναι απολύτως καραφλός. Οπότε άντε πάνε κάτι τέτοιο. Δεν έχει καραφλία, δεν έχει τίποτα. Και τώρα θα κάνω αυτή τη μικρή τεχνική που εγώ ονομάζω The Iris. Που σημαίνει αυτό χωρίς μάτια. Η οποία είναι, κάνουμε τα μάτια τελείως. Κάνουμε ένα μύθος μεγαλύτερο του μύτη. Κάνουμε το στόμα όσο πιο μικρό γίνεται και το πάμε όσο πιο πάνω γίνεται όσο να το καλύψει η μύτη. Και κάνουμε και το ίδιο με τα μάτια. Μόνο που αυτά πάμε και λίγο πιο πιο κοντά να μας ακούσουν. Και Shazam, ο Slenderman. Βάλω και το όνομά του. Να προσπαθήσω. Αναρωτιέμαι αν τον Σλέντερμα τον έχει γνωρίσει αυτός ο πάρα πολύ γνωστός Τρέβορ Χέντερσον. Όχι ο Λόγκαν Χέντερσον, ο Τρέβορ Χέντερσον. Και επειδή είναι τέρας Χέλ. Και αυτό εδώ ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε τώρα που έβαλα και Gamepad Viewer. Σοβαρά ελπίζω να σας άρεσε. Οπότε, γεια σας, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, αν υπάρξει επόμενο βίντεο λόγω της καραντίνας. Οπότε, θα τα πούμε. Γεια σας.